Καλώς ήρθατε στο Stardew Valley, ένα καινούριο παιχνίδι που αναγκαστικά έπρεπε να το κατεβάσω με mod, αλλιώς δεν κατέβαινε. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή, δηλαδή είχε και original, αλλά εμένα δεν μπορούσε, δεν μου άνοιγε το original και έχω σε mod. Θα φτιάξουμε ένα νέο, δεν θέλω tutorial. Και θα σας κάνω εγώ tutorial πώς να φτάσετε από το early game, στο νέο early game, στο late game. Λοιπόν, το name θα το λέω tutorials, farm name, your favorite thing. Okay. Θα πάρω ποιο σκύλο. Έχει σκύλους και γάτες. Θα πάρω αυτόν το σκύλο. Δεν είναι η τελευταία version. Δεν μπορώ να κατεβάσω την τελευταία version. Εδώ βλέπετε υπάρχουν διάφορα maps. Έχει και multiplayer αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσω. Είναι σε αυτό το Four Corners map. Θα παίξουμε όμως το Standard Farm. Random. Τέλος πάντων. Ας... Ότι αυτό δεν μ' αρέσει. Ας βάλω αυτό. Okay. Ξεκινάμε. Skip το τέτοιο. Δεν χρειάζεται. Θα σας κάνω εγώ το tutorial. Λοιπόν, ξυπνάμε την πρώτη μέρα στο χωράφι μας. Και εδώ βλέπετε ένα κουτί με 15 parsnip seeds. Αυτό είναι σημαντικό να κάνετε την κίνηση που θα κάνω εγώ. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να δείτε τον καιρό για αύριο. Η τύχη θα χρειαστεί όταν ξεκλειδώσουμε τα ορυχεία, οπότε όχι ακόμα. Έχει κάποια tips η τηλεόραση ουσιαστικά, αλλά εμείς δεν θα τα χρειαστούμε. Είμαι αρκετά εμπειρός στο παιχνίδι, γι' αυτό για το λόγο κάνω tutorials. Δεν θα κάνω ποτέ tutorials σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω. Γιατί, για ποιο λόγο να το κάνω. Περίμενα να βγει το καινούριο version, αλλά επειδή δεν βγαίνει. Έχει βγει μόνο στον υπολογιστή και λένε, ίσως αργήσει για τα κινητά. Λέω, ναι καλά, σιγά μην περιμένω. Κατέβασα αυτό, το παιχνίδι είναι με πληρωμή, θα έχω link κάτω στο description. Αν δεν έχω, θα είναι για λόγο antivirus, για να μην σας κολλήσει κάποιος ιός. Ωραία. Σπάς το δέντρο. Ωραία, και ξεκινάμε το χωράφι μας. Το χωράφι μας είναι αρκετά μεγάλο. Ναι, να σας δείξω και γενικά και το map. Το map πάει και πιο πίσω και εμείς θα το χωρίσουμε κάποτε σε 4 περιοχές. Ποιες θα είναι αυτές τις 4 περιοχές θα το μάθετε σε λίγο καιρό. Εδώ είναι τα skills. Τα άτομα που ξέρουμε και πρέπει να τα γνωρίσουμε, αλλά εμείς θα το κάνουμε σιγά σιγά. Μπορούμε και να ερωτευτούμε και αυτό θα κάνω και θα πάρω τη Ρόμπιν αυτή που βλέπετε. Εργατικό κορίτσι. Εδώ έχουμε τα crafting τα οποία θα ξεκλειδώσουμε και άλλα με τα skills. Όπως βλέπετε μπορώ να φτιάξω άπειρα. 999 είναι το stack σε αυτό το παιχνίδι με το mod. Επίσης μπορώ να κάνω και για παράδειγμα κάτι που να μην χρειάζομαι τούτο. Παπ, ένα stack. Αλλά δεν θα το κάνω, δηλαδή θα τα κάνω αυτά, αλλά όχι συχνά. Θα προσπαθήσω να παίξω όσο πιο κανονικά γίνεται για να σας καθοδηγήσω σωστά. Αυτό, εντάξει, αυτό είναι το recorder, το χάσα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ακούστε τις οδηγίες μου. Είναι πολύ σημαντικό. Φυτέψτε αυτό. Ένα μόνο parsnip seed, όχι όλα. Τι θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα, για να μας φύγει αυτό, κάνε craft ένα chest. Βάλτε εδώ, θα χρειαστούμε αρκετά chest. Είχατε στο parl. Εντάξει. Για να μου πεις ότι. Εντάξει. Βλέπετε, προσπαθώ να παίξω όσο πιο safe γίνεται. Δηλαδή, όσο πιο προς το original. Α. Μαζεύετε πάντα τα φυτά που βρίσκεται κάτω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Leak. Οκ. Okay.
Έστω από το ένα από το κάθε είδος και είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα δείτε το γιατί σε μία εβδομάδα του παιχνιδιού. Θα κάνω μία εβδομάδα κάθε φορά, φυσικά δεν θα δείτε όλη τη εβδομάδα, θα κόβω. Λοιπόν, έρχεστε εδώ, εδώ είναι οι γιορτές και εδώ είναι το Pierre Store. Ωραία. Sorry για το πώς συνεχίζουμε, πάτε εδώ. Ναι, οκ. Okay. Σε μάθαμε Pierre, πάμε εδώ. Και τα πουλάτε όλα. Όλα, όλα, όλα. Όχι, μην πουλήσετε τα γάμο το. Άντε εδώ. Κοίτα να δεις. Και παίρνετε ένα από το καθένα. Είναι πολύ σημαντικό να πάρετε αυτά τα τρία φυτά. Bean, cauliflower και potato. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, εγώ θα πάρω και το grass starter. Το recipe να το πάρετε με την πρώτη ευκαιρία και δεν θα πάρω ακόμα δέντρα, θα είναι για πιο late game για να σας βοηθήσω και το κατάλογο θα τον πάρω μετά να μαζέψετε λεφτά να πάρετε 2.000 για την αρχική τσάντα να έχετε παραπάνω χώρα και 10.000 ναι είναι αρκετό αλλά αξίζει για μια άλλη τσάντα που την πήρα τώρα εγώ με τα ατελείωτα λεφτά. Για ο Μαρίν. Έλα εδώ μωρέ. Βλέπετε, ξέρω το παιχνίδι. Έπρεπε να της μιλήσω γιατί πρέπει να μιλάω στον καθένα. Και ουσιαστικά βλέπετε ότι υπάρχει κάτω δεξιά το energy bar. Και αυτό είναι η ενέργεια όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς σήμερα θα την καταναλώσουμε όλη. Δεν κουράζεσαι άμα περπατάς, αλλά άμα σκάβεις, τη θέλω τρία. Κάθε μέρα θέλουν πότες με τα φυτά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βάλε το link εδώ. Τώρα θα το πάρω εγώ. Και εμείς θα... Κι εγώ εκτός κάμερας θα φάω όλη μου τη μέρα εδώ να το καθαρίσω λίγο τη γωνία. Κάτι άλλο που μάθα για το mod που κατέβασα είναι ότι έχω απεριόριστη ζωή. Δεν μου τελειώνει με τίποτα. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Θα καθαρίσω πιο εύκολα το map. Ναι, το map. Το χωράφι μας τέλος πάντων για να θα είναι πιο ξέρω εγώ να το απολαύσετε πιο πολύ να μην βλέπετε να κάνω αυτό ακριβώς το grinding λοιπόν επειδή έχει πέσει το βράδυ ας κοιμηθούμε βάλα και ένα campfire χεχε. Έκανα level up στο foraging και πήρα seeds που μπορώ να κάνω και αυτή την μπάρα δημητριακών που δεν τη θέλω και με αυτά εδώ πόσο πιστεύατε ότι έσκαψα boom από εδώ μέχρι εδώ είναι όλα καθαρά γιατί αυτός ο χώρος είναι πολύτιμος. Πάρα πολύ πολύτιμος. Όχι. Στο τσακ γλίτωσα. Ωραία, τώρα ώρα να τα ποτίσω. Έχει infinite water, όχι αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε δίπλα μας. Τούτο και... Πάω εγώ γενικά να γνωρίσω τους ανθρώπους. Και μόλις τους γνωρίσω... Ω, ναι, όχι, δεν θα πάμε. Ήρθε ο ψαράς. Πάμε να σας δείξω πώς να ψαρεύετε. Και φυσικά μετά να επιστρέψω εγώ να συνεχίσω λίγο προς το κάτι που θα κάνουμε σύντομα, που θα ολοκληρώσουμε σε ένα χρόνο περίπου. Ο τάφο ντριλ. Το θέλω αυτό. Τι άλλο τάφο ντριλ.
Κάτσε, γιατί άμα το έχω προς τα πάνω θα δίνω δώρα, δεν θέλω. Μπορείς επίσης να ψάξεις και τους κάδους και κάποιες φορές έχει κάτι. Ουσιαστικά εμείς θα πάμε τώρα να πάρουμε ένα καλάμι ψαρέματος που θα κάνω skip, μόνο μπλα μπλα μπλα. Και αυτό θα το πουλήσουμε, δεν θα το πουλήσουμε ακριβώς. Εν τω μεταξύ η παραλία είναι μια αρκετά καλή πηγή για λεφτά. Βρίσκεις πολλά πράγματα. Κυρίως αυτό να τα σκάβετε, σου δίνει διάφορα. Και να μαζέψετε σύντομα αρκετό wood με 300 χωρίς cheat. Τα είχα ήδη τα λεφτά. Να περάσετε απέναντι. Έχει ου, αυτό το θέλω. Το κόκκλ. Το θέλω. Έχει πάρα πολλές φορές αρκετά για λεφτά. Και επίσης εδώ αυτός ο τύπος δεν είναι. Υπάρχει εδώ ένας τύπος που θα σου δώσει κάτι για να μπορέσεις να παντρευτείς. Αλλιώς δεν θα μπορέσεις. Δεν είναι πολύ αυτά τα 400 wood. Τα βγάλα και χωρίς να κάνω cheating. Ωραία. Τώρα πάω να μιλήσω σε διάφορους. Λοιπόν, είμαι σε ένα σημείο που έχω γνωρίσει αρκετούς. Είναι αυτοί. Ποιοι μου λείπουν. Ξέρω που θα τους βρω. Και έρχεται η στιγμή να μιλήσουμε σήμερα στη Ρόμπιν. Δεν έχει κάτι να μας πει. Thank you. This is might come in handy. Το βρήκε χρήσιμο. Σου λέει, ο εντάξει. Γιατί ο άντρας της είναι επιστήμονας και τον έλεγε Δημήτρη. Γεια σου Λούις. Γεια σου Παμ. Παμ. Οπότε ναι, θα χρειαστεί να τσακωθούνε. Δεν θα μπορέσουμε να δούμε όλες τις ερωτικές σκηνές, γιατί έχει κάποιες σκηνές εδώ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Με αυτή γνωριζόμαστε, δεν θυμάμαι εδώ στο αρχαιολογικό. Ω, να ποιος θα γνωρίζω. Με αυτή την Μπένι. Κάποτε στο προηγούμενο save μου είχα παντρευτεί. Αλλά αυτή τη φορά θα πάμε με τη Ρόμπιν. Βρήκα μια αρχαία κούκλα. Το οποίο θα δώσουμε εδώ το αρχαιολογικό έβριμα. Λοιπόν, τους γνώρισα όλους εκτός από αυτός και θα φυτέψω και ένα δέντρο. Wood δεν θέμε. Stone. Τα άλλα τα θέμε και θα δείτε γιατί. Λοιπόν, ωραία. Ξυπνήσαμε. Και αυτό θα κάνετε πάντα το καιρό για αύριο. Πιστεύω ότι σήμερα βρέχει. Χε. Ου, μην πλησιάζεις κοντά στα φυτά. Σήμερα βρέχει. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να πάω να γνωρίσω και τα άλλα άτομα. Θέλω να μιλήσω στη Χάνλι και είναι στο κρεβάτι της. Μπε. Yes. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν, κατάφερα και βρήκα αυτόν. Βγαίνει μόνο όταν βρέχει και πρέπει να είσαι αρκετά ερωτευμένος.
Τη Ρόμπιν της έχω δώσει τόσα δώρα, δύο δώρα, και δεν έχει νιώσει κάτι για μένα. Αυτό που το πάω. Να είμαστε. Τα πρώτα μας φυτά βγήκανε σήμερα. Είναι δύο parsnips. Αλλά εντάξει, το ένα ήταν. Το ένα ήταν random, οπότε δεν ξέραμε. Και ανοίξαμε και τα ορυχεία. Τα οποία ορυχεία θα τα δούμε φυσικά σε επόμενα επεισόδια. Παπ. Όχι. Λοιπόν. Κοιμάμαι και ξυπνάω στις 7 του μηνός. Ωραία. Λοιπόν, θα πέσω από τις 6 η ώρα ύπνο. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει αύριο. Μάλιστα. Και ότι βγήκανε και τα άλλα δύο. Ω, πατάτες. Χα, μία. Μπορεί να βγάλεις παραπάνω από μία. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν. Τούτο, τούτο. Πάρτα γενικά, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν θυμάμαι ποια απ' όλα ήτανε. Και θα δείτε για τι πράγμα μιλάω. Αν δεν τα ποτίσω, θα ξεραθούνε. Δεν σου δίνει περισσότερο το παιχνίδι. Ω, ναι. Ωραία, χρήσιμο. Το τελειώσαμε νομίζω. Έχω Daffodil. Έχω Leek. Dandelion. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Περίμενε, στα γενέθλια του δεν είναι αυτό. Τα γενέθλια δεν. Δεν καταλαβαίνω. Κανονικά είναι στα γενέθλια του, ξεκλειδώναμε το Community Center. Το οποίο έχει tasks και σου δίνει πολύ μεγάλα βραβεία. Κανονικά, τη φάση. Μισό λεπτό. Έδωσε ένα ψάρι της Ρόμπιν και δεν της άρεσε. Fuck. Δεν πρέπει να της δίνω ψάρια, όχι ψάρια, πράγματα που δεν της αρέσουν. Okay, αυτό το έχω υπόψη. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία για αύριο. Κάντε τα βήματα που σας έκανα. Το μόνο λάθος είναι ότι δεν. Θα δούμε αν είναι αύριο αυτό το Community Center. Γιατί, ναι. Αν δεν είναι, δεν ξέρω. Πάντως, κάντε τα βήματά μου και θα βγείτε κερδισμένοι. Ξέρω τι κάνω. Απλώς, χτες νόμιζα με τα γενέθλια του Δημάρχου ότι είναι το. Σήμερα να είναι. Θα το ψάξω. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like και subscribe και τα λέμε σύντομα.